Η εποχή, τα πρόσωπα και οι ιδέες στη μουσική. Στην εκπομπή αυτή, ο Αντώνης Λάβδας παρουσιάζει και σχολιάζει χαρακτηριστικά δεδομένα από τις πηγές και την εξέλιξη της μουσικής. Ήδη από τις δύο αμέσως προηγούμενες εκπομπές ασχολούμεθα στο να εξετάζουμε από την περισσότερα δυνατή εγκύτητα, δηλαδή και με το να επιχειρούμε κάποια παραδείγματα, τα χαρακτηριστικά εκείνα που προσέδιδαν ένα μουσικό ύφος στον αρχαίο ελληνικό λόγο. Δηλαδή, ασχολούμεθα στο να εξετάζουμε καταρχήν τα μουσικά στοιχεία που συγκροτούσαν την αρχαία ελληνική λέξη. Τον πρώτο προσανατολισμό για την αναζήτηση αυτή τον επήραμε εδώ από τον Αριστοτέλη. Συγκεκριμένως από την περικοπή εκείνη της ποιητικής του, όπου ο Αριστοτέλης απαριθμεί τα διάφορα γνωρίσματα που διέκριναν την φωνή στην αρχαία ομιλία. Και βεβαίως ο Αριστοτέλης δεν απαριθμεί εκεί μόνο αυτά που εμείς λέμε μουσικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής λέξεως και που μας ενδιαφέρουν, αλλά όλα όσα είχε επισημάνει, όπως την δασίδιτα και την ψηλότητα, δηλαδή το εάν η φωνή προφέρει με δασί πνεύμα ή όχι, με άλλα λόγια με πυκνή ή με λεπτή εκπνοή. Στα παραδείγματα που τα οφείλουμε στην Αλέκα Παΐζη, από την οποία είχαν εκφωνηθεί, εδώσαμε για την περίπτωση της δασίας προφοράς την λέξη ημών, δηλαδή την γενική του ημής, όπου το ήτα δασύνεται. Και παραλλήλως και συμπτωματικώς εγνωρίσαμε με αυτό το παράδειγμα την παλαιά προφορά του ήττα ως ενός μακρού «ε». Come on. Για την περίπτωση της ψηλής προφοράς, όπου δηλαδή δεν εκφεύγει πυκνή εκπνοή κατά την εκφώνηση, είχαμε δώσει την λέξη «αραβία», της οποίας το αρχικό φωνήεν δεν δασύνεται. Και παραλλήλως και εδώ, εγνωρίσαμε την παλαιά κλειστή προφορά του «βήτα» ως «μπε». Αραβία. Ακόμη, μάλιστα δε, πριν αναφερθεί στην δασίτητα και την ψηλότητα της φωνής, ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για τα σχήματα και τους τόπους του στόματος, δια των οποίων διακρίνονται τα μέρη, όπως τα ονομάζει, της φωνής. Δηλαδή, θέλει να φέρει στην προσοχή μας εδώ την διαφορά των σχημάτων που παίρνει το στόμα και την διαφορά των θέσεων εντός του στόματος, από τα οποία σχήματα και από τις οποίες θέσεις εξαρτάται αυτό που εμείς ακριβώς λέμε σήμερα προφορά. Όπως, για παράδειγμα, μπορούμε να σκεφτούμε το πόσο διαφέρει το σχήμα του στόματος όταν προφέρουμε ένα όμικρον, ένα αλφα και ένα γιώτα, και επίσης το πόσο διαφέρει κατά την θέση εντός του στόματος η προφορά ενός δέλτα ή ενός κάπα. Ακόμη δε και η προφορά ενός δέλτα και ενός ντε ή ενός γάμα και ενός γκε. Στο σημείο δε αυτό είχαμε σταθεί για λίγο στην αμέσως προηγουμένη εκπομπή, για να προσλάβει ο ακροατής μια ιδέα των γνωρισμάτων προφοράς του αρχαίου λόγου, εκείνων που δεν υπάρχουν κατά κανόνα στον σύγχρονο ελληνικό λόγο και για τα οποία η πληροφορία προέρχεται είτε απευθείας, δηλαδή από τις περιγραφές, συχνά πολύ λεπτομερείς, των αρχαίων και μεταγενεστέρων συγγραφέων, είτε από τα συμπεράσματα των συγχρόνων ειδικών γλωσσολόγων ή φιλολόγων γενικώς. Και είχα δώσει ως ένα δείγμα της αρχαίας προφοράς, πολύ πιο πλήρες βεβαίως από τα ειδικά μας εδώ μεμονωμένα και για ειδικό σκοπό προοριζόμενα παραδείγματα, την απόδοση των πρώτων στίχων της Οδυσσίας από τον καθηγητή Wolfgang Sandewald. Τους δύο μόνον από τους στίχους αυτούς θα επαναλάβω και απόψε στην μικρή αυτή ανακεφαλαίωση. Όμως και μέσα σε αυτούς τους δύο στίχους θα έχει την ευκαιρία ο ακροατής να διακρίνει χαρακτηριστικά της προφοράς, όπως του δέλτα ως ντε στην πρώτη λέξη άνδρα, του ύψιλον ως ι στην λέξη επίσης του πρώτου στίχου πολύτροπον, την δασία στην λέξη ως του αυτού στίχου και πάλι την δασία στην λέξη ιερών του δευτέρου στίχου,
ή την προφορά του θήτα περίπου ως ενός δασέως ταφ στην λέξη πτωλίεθρον προς το τέλος του δευτέρου στίχου. Άντρα μόι, εν επεμούσα, πολύτροπον, ως μαλαπόλα πλάνχτε επαϊτρόι εσύ ροντολι έτρον επέρσε. Κατόπιν, όπως είχαμε κατ' επανάληψη ήδη και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, ο Αριστοτέλης, κατά την απαρίθμησή του εκείνη των διακρίσεων της φωνής, έρχεται στα χαρακτηριστικά στα οποία η αρχαία ελληνική λέξη όφιλε την μουσική της υπόσταση. Δηλαδή, στα καθαρώς μουσικά γνωρίσματα του αρχαίου ελληνικού λόγου που μας ενδιαφέρουν εδώ. Αυτά που διακρίνονται κατά τη διάρκεια της φωνής και κατά το ύψος της φωνής. Το μήκος και την βραχύτητα και επίσης την οξύτητα και την βαρύτητα και το μέσον, κατά την έκφραση του Αριστοτέλους, που έχει ακριβώς ως εξής μέσα στην περικοπή για την οποία ο λόγος. Ταύτα δε, δηλαδή εννοεί τα μέρη της φωνής, διαφέρει σχήμα σύντε του στόματος και τόπης και δασίτητη και ψηλότητη και μήκη και βραχύτητη, έτι δε οξύτητη και βαρύτητη και το μέσο. Με την ίδια σειρά που απαριθμεί εδώ ο Αριστοτέλης αυτές τις μουσικής υφής υποστάσεις της λέξεως, δηλαδή την διάρκεια και το ύψος της φωνής, αρχίσαμε από την προηγουμένη εκπομπή να τις προσεγγίζουμε και να προσπαθούμε να τις φέρουμε κατά κάποιον τρόπο στην αίσθησή μας με μία σειρά από παραδείγματα που με την συνεργασία της Αλέκας Παΐζη επιχειρήσαμε. Είδαμε λοιπόν μία διαφορά διαρκείας της φωνής μεταξύ των δύο φωνιέντων ε και ω στην λέξη λέον που εφέραμε για παράδειγμα. Λέον. Το πρώτο φωνήεν, το ε, είχε μικρότερα διάρκεια από το δεύτερο, δηλαδή από το ω. Είχε δηλαδή μικρότερο μήκος εκφωνήσεως από το επόμενό του. Ήταν ένα φωνήεν βραχή. Σε αντίθεση του οποίου, το δεύτερο φωνήεν ήταν ένα φωνήεν μακρόν. Έχουμε έτσι, ήδη, μία παράσταση της διακρίσεως του Αριστοτέλους, μήκη και βραχύτητη. Και έχουμε συγχρόνως έναν στοιχειώδη συνδυασμό διαρκειών. Βραχία διάρκεια συν μακρά διάρκεια. Με άλλα λόγια, πρόκειται εδώ για ένα απλό μεν, αλλά πλήρες ρυθμικό σχήμα, που η επανάληψή του θα μπορούσε να μας δώσει μία ρυθμική αλληλουχία. Μία ρυθμική αλυσίδα δηλαδή, που θα είχε ένα ειδικό της σαφώς διαμορφωμένο χαρακτήρα. Το απλό αυτό ρυθμικό σχήμα, που το είδαμε να αναδύεται μέσα από μία μόλις δυσύλλαβο λέξη, είναι ο ίαμβος. Μία επίσης δυσύλλαβος λέξης, που θα είχε ανεστραμμένες τις διάρκειες, δηλαδή πρώτα την μακρά συλλαβή και ύστερα την βραχία, θα μας έδιδε πάλι ένα επίσης απλό, αλλά και επίσης πλήρες ρυθμικό σχήμα, τον τροχαίο, όπως φέρει πίν η λέξη μηδέν. Αλλά και το πρώτο από τα παραδείγματα της προηγουμένης εκπομπής που επαναλάβαμε εδώ, ήταν μία δυσύλλαβος λέξης. Η λέξη ημών. Χαμών. Η λέξη αυτή, μετρικώς, συνίσταται από δύο μακρές συλλαβές. Το σχήμα των δύο μακρών συλλαβών λέγεται σπονδίος. Είναι ένας πομπικός ρυθμός, κατάλληλος για τις σπονδές, με αργό επιβλητικό βηματισμό. Εν τούτης, σε αυτήν την μορφή των δύο μακρών συλλαβών θα παρατηρήσουμε ότι η Δευτέρα έχει μία ειδική της εσωτερική κίνηση της φωνής, μία κατιούσα κίνηση που μοιράζει κατά κάποιον τρόπο την διάρκεια της συλλαβής αυτής σε δύο μικρότερες. Θα είναι χρήσιμο για το θέμα που θα αρχίσει να μας ενδιαφέρει σε λίγο μέσα στην απόψινή εκπομπή να διατηρήσουμε την ακουστική ανάμνηση αυτής της μακράς συλλαβής που ομοιάζει ως αναχωρίζεται εις δύο. Είναι η δευτέρα συλλαβή της λέξεως ημών που μπορούμε να την ακούσουμε και πάλι. Χαμών. Αλλά ας αφήσουμε τώρα το παράδειγμα αυτό με την λέξη ημών, την οποία χάρη σε αυτή την δευτέρα τη συλλαβή με την χαρακτηριστική κίνηση της φωνής θα την ξαναθυμηθούμε αργότερα. Ή μπορούμε να δώσουμε ένα σαφέστερο παράδειγμα του σπονδίου με μια άλλη λέξη, βεβαίως πάντοτε δυσύλλαβο, που να μην παρουσιάζει τέτοιες εσωτερικές περιπέτειες σε καμίαν από τις δύο συλλαβές της. Και θα την πάρω με την λέξη αυτήν από μία φράση που μας έδωσε σε προηγουμένη εκπομπή η Αλέκα Παΐζη. Η φράση αυτή,
που φέρεται ως παράδειγμα προς αποφυγή για τον εύρυθμο προφορικό λόγο μέσα στο περιερμηνείας κείμενο του Δημητρίου, γραμματικού των πρώτων μεταγενεστέρων χρόνων, είναι η εξής. «Οίκον ημών εις την χώραν», δηλαδή «ερχομένων ημών εις την χώραν». Από την φράση αυτήν, άλλωστε, απέσπασα προηγουμένως και την λέξη ημών και την χρησιμοποίησα ως δείγμα χωριστά. Την φράση ο Δημήτριος την φέρει ως παράδειγμα προς αποφυγήν, διότι ακριβώς αποτελείται όλη από σπονδίους. Και θεωρεί ο Δημήτριος αυτόν τον βαρύ πομπικό ρυθμό ακατάλληλο για τον λόγο του ρήτορος. Τώρα, από την ίδια φράση «οίκον ημών εις τη χώραν», θα πάρω την πρώτη λέξη «οίκον». Και βεβαίως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στην πρώτη συλλαβή της λέξεως αυτής, δηλαδή στο ήττα με δασία, θα πρέπει να ακούσουμε, όπως ήδη το συναντήσαμε και στο ημών, μία πυκνή εκπνοή, δηλαδή το δασί πνεύμα, και ένα μακρόν «ε» στη θέση του ήττα, που σήμερα έχει εξομοιωθεί με ένα απλό «ι». Εδώ, ο σπονδίος, δηλαδή το ρυθμικό σχήμα με τις δύο συνεχόμενες μακρές συλλαβές, ακούεται σαφέστερος από όσον στη λέξη ημών, δηλαδή χωρίς εσωτερικές περιπλοκές σε καμίαν από τις δύο συλλαβές του. Παραλλήλως, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό το δυσύλλαβο ρυθμικό σχήμα διαφέρει πολύ στην πραγματικότητα από τα δύο άλλα επίσης δυσύλλαβα ρυθμικά σχήματα που συναντήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, από εκείνο που έχει πρώτα μία βραχία συλλαβή και ύστερα μία μακρά, τον ίαμβο, όπως την λέξη «λέον», και από εκείνο που έχει πρώτη την μακρά συλλαβή και δευτέρα την βραχία, τον τροχαίο, όπως στην λέξη «μηδέν». Το δυσύλλαβο λοιπόν σχήμα που μας δίδει τον σπονδίο διαφέρει από τα άλλα δύο, δηλαδή του ιάμβου και του τροχαίου, περισσότερον από όσων εκείνα διαφέρουν μεταξύ τους. Δηλαδή διαφέρει όχι μόνον κατά την όψη, κατά τον σχηματισμό, αλλά και κατά την ποσότητα ή την διάρκεια. Διότι το άθροισμα των διαρκειών που συνθέτουν έναν σπονδίο είναι κατά μία βραχία διάρκεια ή κατά έναν βραχή χρόνο μεγαλύτερο από το άθροισμα των διαρκειών που συνθέτουν έναν ίαμβο ή έναν τροχαίο. Και είναι ευνόητο, διότι το άθροισμα των διαρκειών ενός ιάμβου ή ενός τροχαίου συνίσταται από μία μακρά και μία βραχία, φυσικά χωρίς να μας ενδιαφέρει εδώ το εάν προηγείται ή έπεται η μία ή η άλλη. Είναι δηλαδή το άθροισμα των χρόνων του ιάμβου ή του τροχαίου ίσον με μία μισή μακρά διάρκεια, ενώ το άθροισμα των διαρκειών του σπονδίου, που είναι και αυτός δυσύλλαβος όπως ο ίαμβος ή ο τροχαίος, συνίσταται από δύο μακρούς χρόνους. Δηλαδή ο σπονδίος, συμπέραναμε πάλι, υπερβαίνει τον τροχαίο ή τον ίαμβο κατά μία βραχία διάρκεια. Ένα άλλο ρυθμικό σχήμα που αυτό ή μπορούμε να το εξισώσουμε σε συνολική διάρκεια με το σπονδίο, το είχαμε συναντήσει ως δείγμα στην αμέσως προηγουμένη εκπομπή. Είναι ο δάκτυλος, ο δακτυλικός ρυθμός ή ηρώος, δηλαδή ηρωικός, που ονομάστηκε έτσι διότι είναι χαρακτηριστική η χρήση του στα ηρωικά έπι. Και ακριβώς από τους πρώτους στίχους της Οδυσσίας ήταν οι λέξεις που μας προσέφερε το παράδειγμα ενός δακτυλικού ρυθμικού σχήματος. Η τρισύλλαβος λέξης άστεα, που εξισώνεται εν τούτη σε διάρκεια με μία δυσύλλαβο σπονδιάζουσα λέξη, όπως οι λέξεις ημών ή οι λέξεις οίκον που συναντήσαμε αμέσως προηγουμένως. Διότι το σχήμα της τρισυλλάβου αυτής λέξεως άστεα συντίθεται ως εξής: μία μακρά συλλαβή και ύστερα δύο βραχίες. Άρα ένα άθροισμα ίσον θεωρητικός με το άθροισμα δύο μακρών συλλαβών. Άστε. Με παρομοίους απλούς λογαριασμούς θα βρούμε εκείνη την δυσύλλαβο λέξη οίκον που δεν μπορούσε να εξισωθεί με επίσης δυσύλλαβες λέξεις ιαμβικού ή τροχαϊκού ρυθμού, να εξισώνεται τώρα χρονικώς όχι μόνον με μία τρισύλλαβο όπως οι λέξεις άστεα, αλλά και με μία τετρασύλλαβο λέξη επίσης όπως φερόμενον. Διότι η τελευταία αυτή λέξη φερόμενον
συνίσταται από 4 βραχείς χρόνους που εξισούνται και αυτοί με τους 2 μακρούς χρόνους του σπονδίου, όπως του συναντήσαμε στην δυσύλλαβο λέξη οίκον. Το όνομα αυτού του ρυθμού με τις 4 βραχείες σύλλαβες είναι προκελευσματικός. Μας παρέσυρε βεβαίως μάλλον επί πολύ αυτή η παράθεση και η ποσοτική σύγκριση ρυθμικών σχημάτων που αναδύονται μέσα από λέξεις του αρχαίου ελληνικού λόγου. Και όμως δεν προφθάσαμε να ειδούμε παρά μόνον ολίγα από τα πολλά και ποικίλα σχήματα που προέκυψαν μέσα από τον λόγο αυτόν, δηλαδή από τις λέξεις του ή από τους συνδυασμούς των λέξεών του στις φράσεις. Και που με τη σειρά τους τα σχήματα αυτά προσέφεραν τους τύπους και προσήλκησαν την φαντασία και το ρυθμικό αίσθημα στο να διαμορφωθούν έντεχνα είδη του αρχαίου ελληνικού λόγου. Μάλιστα δε, όχι μόνο στην ποίηση, αλλά και στον προφορικό πεζό λόγο. Το διαπιστώσαμε άλλωστε στην προηγουμένη εκπομπή με την ρητορική του Αριστοτέλους και με το περί ερμηνείας του Δημητρίου το πόσον είχε γίνει συνείδησης η αισθητική και ψυχολογική σημασία του ρυθμικού σχήματος μέσα στον λόγο. Γεγονός που από την άλλη όψη προδίδει την πρακτική αξία αυτού του μουσικού ρυθμού, του βασιζομένου στις διάρκειες της φωνής που υπεβάσταζαν την αρχαία ελληνική ομιλία. Για ένα προσωρινό κλείσιμο αυτής της γενικής και καταρχήν γνωριμίας μας με τις έννοιες του ρυθμού στον αρχαίο ελληνικό λόγο, που την ανεκεφαλαίωσα με κάποιαν επέκταση εδώ, θα υπενθυμίσω, αφού προλίγου ανέφερα την ρητορική του Αριστοτέλους και το περί ερμηνείας του Δημητρίου, την προτίμηση των 2 αυτών συγγραφέων, του δευτέρου βεβαίως κατακολουθίαν των διδαγμάτων πρώτου, την προτίμηση σε έναν ιδιότυπο ρυθμό, τον πέωνα ή πέανα, αυτόν που προκύπτει, για να έχουμε ένα παράδειγμα, από την λέξη αραβία, όπως την ακούσαμε και πάλι ως δείγμα στην αρχή της εκπομπής αυτής. Πρόκειται για ένα σχήμα με 3 βραχείες σύλλαβες και 1 μακρά. Αραβία. Του ρυθμού αυτού έχουμε, όπως είπα και στην προηγουμένη εκπομπή, και 1 μορφή αντίστροφο, δηλαδή με 1 μακρά σύλλαβη πρώτα και 3 βραχείες ύστερα. Του πρώτου είδους, του πεάνους, ο Αριστοτέλης μας δίδει ως παράδειγμα την πρόταση «Μετά δε γάν, είδα τα το κεανόν, υφάνησε νίξ», που την είχαμε επίσης ακούσει σε εκφώνηση από την Αλέκα Παΐζη. «Μετά δε γάν, είδα τα το κεανόν, εφάνησε νίξ». Αλλά μέσα στην εκφώνηση του παραδείγματος αυτού, καθώς και των άλλων από τον αρχαίο λόγο που παρήλασαν σε αυτήν ή σε προηγούμενες εκπομπές, έχει επιχειρηθεί μία σε μεγάλες γραμμές συμβολική διαγραφή όχι μόνο του χρονικού στοιχείου, δηλαδή της διαρκείας, αλλά και του άλλου από τα 2 μουσικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής ομιλίας που αναφέρει ο Αριστοτέλης, καθώς το είδαμε στην περικοπή εκείνη της ποιητικής του. Δηλαδή, της μελωδικής διαδρομής που διέγραφε η φωνή καθώς εκφωνούσε την αρχαία λέξη και που, κατά την έκφραση του Αριστοτέλους, διακρίνεται οξύτητη και βαρύτητη και το μέσο. Επρόκειτο λοιπόν για μια κίνηση της φωνής σε οξυτέρα περιοχή ή σε βαρυτέρα περιοχή ή σε μια ενδιάμεσο περιοχή. Πράγμα που σημαίνει ότι, κατά την εκφώνηση της αρχαίας ελληνικής λέξεως ή φράσεως, η φωνή διήρχεται άλλοτε από μια υψηλή περιοχή, άλλοτε από μια βαρία περιοχή και άλλοτε από μια ενδιάμεσο. Αλλά θα παρατηρήσει κανείς αυτό, το να διαγράφει η φωνή ποικίλες καμπύλες σε διάφορα ύψη, είτε στην απαγγελία, είτε στον έντεχνο πεζό λόγο, είτε και στον τυχαίο πεζό λόγο, δεν είναι κάτι το πρωτοφανές. Ήδη από τις πρώτες εκπομπές της σειράς αυτής είχαμε επισημάνει τα ποικίλα ύψη, όπου διάγραφε την πορεία της η φωνή, σε ηχογραφήσεις πεζού ή ποιητικού λόγου, κατά την εκφώνηση γνωστών συγχρόνων ηθοποιών με διάφορα γλωσσικά χαρακτηριστικά. Και επιπλέον είχαμε δεχθεί ως μια πραγματικότητα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαπιστωθεί το ότι πάντως η οποιαδήποτε φωνή κατά την οποιαδήποτε ομιλία θα διαδράμει διάφορα τονικά ύψη και έτσι θα διαγράψει μια
κατά γενική έννοια, μελωδική καμπύλη. Ασχέτως του εάν η καμπύλη αυτή διακρίνεται πολύ ή ολίγο, και αδιαφόρος εννοείται του εάν η μελωδία αυτή που έτσι παράγεται από την μία ή την άλλη φωνή αποτελεί ευάρεστο ή δυσάρεστο ακρόαμα για τον δέκτη της. Όμως εδώ δεν πρόκειται γι' αυτό ακριβώς. Δεν είναι αυτή η φυσική ελευθέρα κίνησης της φωνής ό,τι ορίζει ο Αριστοτέλης με τις διακρίσεις εκείνες. Αλλά είναι ύψη, δηλαδή θέσεις της φωνής, σε κάποιες διαβαθμίσεις οξύτητος που δίδονται αντικειμενικώς. Διαβαθμίσεις δηλαδή, οι οποίες αφότου επαγιώθησαν, δίδονται από την λέξη στον ομιλητή και όχι από τον ομιλητή στην λέξη. Και προσδιορίζουν έτσι το μελωδικό σχήμα της λέξεως. Φερρυπίν, στην λέξη «λέον» που ακούσαμε προς την αρχή της εκπομπής αυτής, η φωνή είναι οξυτέρα στη συλλαβή «λε» και βαρυτέρα στην συλλαβή «ον». «Λέον». Να, λοιπόν, μια διάκριση εδώ, οξύτητη και βαρύτητη, καθώς την διατυπώνει ο Αριστοτέλης. Αυτή, επομένως, η διαδοχή οξίας φωνής και βαρίας φωνής που ακούσαμε, διαγράφει το μελωδικό σχήμα της λέξεως. Όπως, για να θυμηθούμε τα ολίγο προηγούμενα, η διαδοχή μιας βραχίας συλλαβής και μιας μακράς συλλαβής είναι που προσδιορίζει τον ρυθμικό σχήμα της αυτής λέξεως. Ένα άλλο μελωδικό σχήμα έχουμε στην πολυσύλλαβο λέξη αραβία, που επίσης πολλές φορές την ακούσαμε ως δείγμα εδώ. Η λέξη αυτή φέρει μίαν οξία φωνή στην προτελευταία της συλλαβή, ενώ οι δύο πρώτες συλλαβές, καθώς και η εντελώς τελευταία, δηλαδή η λίγουσα, φέρουν η κάθε μία τους βαρία φωνή. Αραβία. Επομένως, το μελωδικό σχήμα της λέξεως αυτής προσδιορίζεται από δύο βαρίες φωνές, μία οξία και πάλι μία βαρία. Έχουμε βεβαίως και σε αυτήν την λέξη, όπως και στην προηγουμένη, διάκριση οξίας και βαρίας φωνής. Όμως, τα μελωδικά του σχήματα διαφέρουν. Διαφέρουν διότι το σχήμα της μιας διαγράφεται επάνω σε δύο συλλαβές, ενώ της άλλης επάνω σε τέσσερες συλλαβές. Και επιπλέον διότι το μελωδικό σχήμα της κάθε μιας από τις δύο αυτές συλλαβές, λέον και αραβία, επενδύει όχι μόνον διαφορετικόν αριθμό συλλαβών, αλλά και διαφορετικό ρυθμό λέξεως. Η ποικιλία των μελωδικών αυτών σχημάτων ακολουθεί επομένως την ποικιλία του αριθμού συλλαβών και ρυθμού λέξεως που μπορούμε να συναντήσουμε. Ποικιλία που, καθώς είπα και προηγουμένως, δεν είναι καθόλου μικρή. Αλλά είδαμε ήδη, με ενδείξεις, από μόνον αυτά τα δύο δείγματα, ότι η έννοια του ρυθμικού σχήματος και η έννοια του μελωδικού σχήματος έρχονται πάλι να συναντηθούν. Και έτσι, στην αρχαία ελληνική λέξη, η ρυθμική διαδοχή και η μελωδική διαδοχή είναι τόσο συνυφασμένες, ώστε να δίδουν μαζί μια ενιαία μουσική μορφή. Όμως, αυτό θα το δούμε σαφέστερον αργότερα. Ενώ τώρα μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε ακόμη αυτήν την διάκριση οξύτητη και βαρύτητη και το μέσον που ορίζει ο Αριστοτέλης για την κίνηση της φωνής στον λόγο. Αλλά τις δύο πρώτες διακρίσεις τις έχουμε ήδη αντιληφθεί. Τις συναντήσαμε στις λέξεις «λέον» και «αραβία», όπου μία συλλαβή της κάθε λέξεως ευρέθη να είναι υψηλότερη. Η πρώτη συλλαβή στην λέξη «λέον» και η τρίτη συλλαβή στην λέξη «αραβία», ενώ οι άλλες συλλαβές ακούστηκαν βαρύτερες. Αυτήν ακριβώς την μουσική μελωδική διαφορά σημαίνουν οι έννοιες οξία και βαρία, που διατηρούνται ακόμη ως μία μόνον γραμματική ανάμνησης στην ορθογραφία του ειδικού μας συγχρόνου λόγου. Ενώ στον αρχαίο λόγο, από τον οποίο και προέκυψαν οι έννοιες αυτές, οξία συλλαβή και βαρία συλλαβή, είχαν το αντίκρισμά τους στην πρακτική της καθημερινής ομιλίας. Αλλά υπολείπεται να ειδούμε και την άλλη από τις διακρίσεις αυτές της οξύτητος που μας δίδει ο Αριστοτέλης,
δηλαδή την μεταξύ της οξίας και της βαρίας φωνή. Πρόκειται για την περισπομένη. Η ιδία η λέξης με την οποία αργότερα την χαρακτήρισαν μας δίδει μια ιδέα της μουσικής κινήσεως του τόνου αυτού, όπως επίσης μια ιδέα μας δίδει και το γραμμικό σχήμα με το οποίο τον παριστούν. Είναι μια ιδιάζουσα αλλαγή κατευθύνσεως της οξίας φωνής προς την βαρία. Επομένως, κατά αυτήν την έννοια, είναι μια σύνθεση οξίας και βαρίας. Γι' αυτό και ένα από τα ονόματα που επήρε ο τόνος αυτός είναι οξύβαρης. Αλλά η σύνθεση αυτή της οξίας και της βαρίας τάσεως της φωνής γίνεται σε επίπεδα ενδιάμεσα αυτών των δύο. Οξύτητη και βαρύτητη και το μέσο, όπως ορίζει με την δοτική αυτή ο Αριστοτέλης. Επίσης, ένας άλλος συγγενής προς την περισπομένη ήταν ο όρος περίσπασης, με τον οποίο εννοούσαν την οξυβαρία αυτήν προσωδία. Μία προέλευσή της μπορούμε να ειδούμε σε αυτό το ίδιο το ρήμα περισπώ, το οποίο στην ασυνέρετο μορφή του, δηλαδή περισπάω, παρήχε στα δύο τελευταία συνεχόμενα φωνήεντα την οξία φωνή και την βαρία σε αλληλοδιαδοχή. Αισθητή ή μπορεί να γίνει τώρα αυτή η επάνω σε μία συλλαβή σύμμιξης οξίας και βαρίας με μία λέξη που την ακούσαμε πριν ως δείγμα μετρικό. Την λέξη ημών, της οποίας η δευτέρα συλλαβή περισπάται. Αλλά το μέσον επίπεδον οξύτητος, στο οποίο πραγματοποιείται η σύμμιξης αυτή της οξίας τάσεως και της βαρίας τάσεως της φωνής, δεν μπορούμε φυσικά να το αντιληφθούμε παρά μόνον συγκριτικός. Θα χρειαστεί λοιπόν να προσέξουμε για την σύγκριση αυτή την εκφώνηση της προτάσεως «μετά δε γάν είδα τα το και ανών υφάνισε νίξ», όπου η μονοσύλλαβος λέξης «γάν», δηλαδή την «γιν», περισπάται και η κορυφή της περισπομένης αυτής ευρίσκεται χαμηλότερα από τις κορυφές που σημειώνουν οι οξίες συλλαβές άλλων λέξεων της ιδίας προτάσεως. Επαναλαμβάνω λοιπόν την πρόταση «μετά δε γάν είδα τα το και ανών υφάνισε νίξ» κατά την εκφώνηση της Αλέκας Παΐζη. «Μετά δε γάν είδα τα το και ανών υφάνισε νίξ». Έχουμε λοιπόν τρεις κύριες διακρίσεις της φωνής με τις οποίες διαγράφεται η μελωδική γραμμή μιας λέξεως. Την οξία φωνή, την βαρία φωνή και την περισπομένη. Αλλά, όπως είναι φανερό, εκείνες που, ας υπούμε, ιδιαιτέρως χρωματίζουν τη λέξη είναι η οξία και η περισπομένη, αναλόγως της θέσεώς τους μέσα σε αυτήν. Ενώ η βαρία σημαίνει μία άνεση της φωνής, δηλαδή μία χαλάρωση προς την χαμηλή της τάση, από την οποία εξεκίνησε και επιστρέφει ή προς την οποία στρέφεται αφού πάντως εκκινήθη η φωνή προς μία συλλαβή για να της προσδώσει ένα ιδιαίτερο μελωδικό γνώρισμα, το γνώρισμα της οξίας ή περισπομένης προσωδίας. Αλλά θα χρειαστεί να εμείνουμε ακόμη με την επομένη συνέχεια της εκπομπής επάνω σε αυτά τα αμιγώς πλέον μουσικά στοιχεία της ελληνικής προσωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Η εποχή, τα πρόσωπα και οι ιδέες στη μουσική» που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα από το Εθνικό Πρόγραμμα. Στην εκπομπή αυτή, ο Αντώνης Λάβδας παρουσιάζει και σχολιάζει χαρακτηριστικά δεδομένα από τις πηγές και την εξέλιξη της μουσικής.